Μιας και λέμε για αυθορμητισμό, η Μέρη Σινατσάκη είπε ότι επέλεξε να απέχει τα τελευταία χρόνια από την τηλεόραση. Δηλαδή δεν μπαίνεις εκεί πέρα μέσα και σου λένε κάνε ό,τι πιστεύεις. Βγες μπροστά. Ο αυθορμητισμός κερδίζει. Ούτε καν. Η κυρία Σινατσάκη δεν νομίζω να περιορίστηκε ποτέ ο αυθορμητισμός της. Άλλωστε κάποτε σε μια εκπομπή που ήταν έβρισε το παιδί μου. Μαζί τότε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Αν τον είχε περιορίσει τον εαυτό της, ενδεχομένως να το είχε σκεφτεί καλύτερα. Τώρα τα χρόνια πέρασαν, όλα ξεχνιούνται και τα λάθη των ανθρώπων δυστυχώς ξεχνιούνται. Και οι άνθρωποι... αλλά είναι ωραίο, οι άνθρωποι... είναι ωραίο αγαπητοί μου, οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό και οι ίδιοι να το θυμούνται όταν μετά από χρόνια κρίνουν τους άλλους. Οπότε η κυρία Σινατσάκη μαζί με τον κύριο Ουγγαρέζο τότε είχα δώσει μια συνέντευξη για την κόρη μου όπου μιλούσα ότι η κόρη μου είναι μικρή και της αρέσει πολύ η μαγειρική και όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει σεφ και πετάγεται ο Ουγγαρέζος τότε σε όλη την παρέα όπως το είπαν και είπαν θα σε πάει αίμα και γελούσαν όλοι μαζί. Αυτός ήταν ο τίτλος της εκπομπής, δηλαδή η κόρη μου επειδή τη λένε αίμα θα με πάει αίμα και πετάξαν τότε το περιοδικό κάτω με συνομπισμό και όλα τα σχετικά. Για την κόρη της την αίμα. Τη ρωτάει η Τίνα, αν η κόρη σου άμα θέλει να γίνει παρουσιάστρια, τι θα πεις. Και λέει η Ζήνα. Μου το έχει πει. Έχει βρει και εκπομπή μαγειρικής που θα παρουσιάζει. Και το σήμα αυτής της εκπομπής έχει βρει, που θα είναι ένα παιδικό τραγούδι. Θα μαγειρεύει η αίμα, εγώ θα τη βοηθάω στις συνταγές και η γυναίκα που έχουμε στο σπίτι θα πλένει τα πιάτα. Αχ, ωραία εκπομπή. My rest, my case. Συγγνώμη, παιδιά, που σας πήρα. Εγώ ξέρω πώς θα λεγόταν αυτή η εκπομπή μαγειρικής πάντως με την αίμα. Όχι, Δημήτρη, όχι, τρώνε οι άνθρωποι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Και η κυρία Σινατσάκη νομίζω ότι δεν είναι στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή γιατί δεν ξέρω αν της έγινε και κάποια πρόταση για να είναι στην τηλεόραση. Από εκεί και πέρα ελπίζω στο μέλλον να της γίνουν πολλές προτάσεις και να είναι στην τηλεόραση. Δεν μου αρέσει όταν κάθομαι στο τάμπλετ μου, στον καναπέ μου και σχολιάζω τα πάντα να ξεχνάω τα πράγματα που διέπραξα εγώ. Τώρα θα μου πεις ήταν μικρή σε ηλικία τότε γιατί αν κρίνουμε 9 χρόνια πίσω θα το δεχτώ και θα το αφουγκραστώ και θα το αποδεχτώ. Εν μέρη. Είχατε επικοινωνήσει μαζί τη. Μέρη Σινατσάκη, όλα αυτά τα χρόνια έχετε βρεθεί έτσι σε κοινούς χώρους να μιλήσετε. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο του είχα κακιώσει λίγο, γιατί ήταν αυτός που βρήκε και τότε τον τίτλο της εκπομπής «Θα με πάει αίμα», «Θα την πάει αίμα», γιατί κάποια πράγματα δεν είναι χιούμορ. Όμως τα χρόνια επαναπροσδιορίσαμε και τα λεγόμενά του και τα πεπραγμένα του και από εκεί και πέρα νιώθω πια ότι είμαστε καθαροί και χαλαροί. Με την κυρία Σινατσάκη δεν έχω κάτι. Αλλά πράγματι είναι ωραίο οι άνθρωποι που με πολύ μεγάλη ευκολία κρίνουμε συμπεριφορές άλλων να μην ξεχνάμε και τις δικές μας. Την έχετε συγχωρέσει. Εγώ δεν κακιώνω σε κανέναν άνθρωπο και όσοι με ξέρουν είναι η φιλοσοφία. Αλλά επειδή με ρωτήσατε για αυτά που είπε η συγκεκριμένη influencer και όλα τα σχετικά, της υπενθύμησα κάτι που συνέβη στη δική μας κοινή πορεία. Τώρα που έγινε και Μανούλα, πιστεύετε ότι μπορεί να έχει αλλάξει και λίγο τρόπο σκέψης, είναι κάτι που τώρα, γίνεται. Να σας πω την αλήθεια, θα της έλεγα ότι πραγματικά οι άνθρωποι όταν γίνονται γονείς, πραγματικά αλλάζουν, όπως άλλαξα κι εγώ. Όλοι έχουμε κάνει λάθη, πρώτη εγώ και έχω κάνει πάρα πολλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορώ να δείχνω με το δάχτυλό μου τους άλλους και να ξεχνάω τα δικά μου. Εγώ τότε προσπάθησα να μπω στα παπούτσια της και είδα ότι ήταν ένα νέο κορίτσι που δεν είχε καριέρα πίσω του και έπρεπε να αναρριχηθεί. Θα συνεργαζόσασταν ποτέ μαζί της? Εγώ ώστε να συνεργαστώ, κάνω άλλο πράγμα, εκείνη κάνει κάτι άλλο. Από τη διευθυντική μου θέση ενδεχομένως να την επέλεγα. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, νομίζω ότι δεν την ενδιαφέρει η τηλεόραση γιατί κάποιος την πνίγει. Και δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία να την πνίξω κι εγώ. Ο Δημήτρης αγάπησε περισσότερο την τηλεόραση από τη δεδομένη στιγμή που βρήκε έναν άστοχο τίτλο για την εκπομπή μου «Θα πάει αίμα την κόρη μου», έτσι.